συγχαρητήρια. Εγώ θα σας λέω και εσείς θα επιλέγετε ποιος θα απαντάει. Εντάξει. Λοιπόν, ποιος είναι ο MVP σήμερα. Μπαμπάς. Μόλις βγήκες MVP από τους συμπαίκτες σου, τι έχεις να πεις. Νιώθω πολύ χαρούμενος. Το σκεφτόμουν πολύ καιρό αυτό. Το ήθελα πολύ και χαίρομαι πολύ που έγινε πραγματικότητα. Εσύ θα μας πεις κάτι για τον προπονητή σας. Σ' ακούει βέβαια. Δεν θέλω να αγχωθείς. Δεν αγχώνομαι. Καθημερινά μας βοηθάει, μας επιβραβεύει κάθε φορά που κάνουμε κάτι σωστό. Μας λέει τι δεν κάνουν σωστά. Είναι ψυχάρα. Και έχει καρδιά. Είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Λοιπόν, για πες μας, τι σας λέει ο προπονητής ότι δεν κάνετε σωστά. Πιστεύω πως στις τελευταίες φάσεις, τουλάχιστον στις τιμένες φάσεις, να ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Αλλά προσπαθήσαμε να πάμε το momentum του παιχνιδιού. Και τα τελευταία λεπτά για μας δεν υπάρχουν πλέον, έχουν διαγραφεί. Δεν έχουμε κάνει κάτι λάθος, πιστεύω. Είμαστε πολύ χαρούμενοι από την προσπάθειά μας. Παραμπέρις, έλα εσύ εδώ, τώρα τη γλίτωσε, έλα. Τι θεωρείς ότι πρέπει να βελτιώσετε στην πορεία για να γίνετε επαγγελματίες και να κάνετε καριέρα που όλοι ονειρεύεστε. Καθημερινά δουλεύουμε στο μέγιστο, να ακούμε τις συμβουλές του προπονητή, γιατί αυτός θέλει το καλό μας και τίποτα άλλο, και να κάνουμε καλή ζωή, να κοιμόμαστε σωστά, να τρώμε σωστά, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε ταλέντο και θέλει σκληρή δουλειά από εδώ και πέρα. Το κύπελλο θέλουμε να το αφιερώσουμε στον πατέρα ενός παιδιού του Θωμά από εδώ που δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα στο παιχνίδι επειδή ήταν στο νοσοκομείο. Αυτό.